Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. 200 ένεργα κρούσματα και 18 νοσηλίες στον Δήμο Αλεξάνδρειας. Λίγο πάνω από το 60% η εμβολιαστική κάλυψη στην περιοχή. Μικρή μείωση των κρούσματων στο Δήμο Σιδωνίας. Ικανοποίηση του Δημάρχου για την σημαντική αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Τουλάχιστον 70 παιδιά μακριά από το σχολείο λόγω των αρνητών γονέων τους. 8 εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν καθώς αρνούνται τα τεστ ή να φορέσουν μάσκα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναλογικά με τον υπόλοιπο νομό Ιμαθίας όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και των ανθρώπων που νοσηλεύονται χτυπημένοι από τον κορονοϊό. Πάντως, η εμβολιαστική κάλυψη, η οποία αγγίζει λίγο πάνω από το 60%, δεν αφήνει ικανοποιημένη τη διοίκηση του Δήμου με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Γκυρίνη να απευθύνει εκ νέου έκκληση σε μικρούς και μεγάλους να κάνουν το εμβόλιο για να προστατευτεί η περιοχή από την επέλαση του φωνικού ιού. Τα πλήγματα που δέχεται η Ιμαθία από την επέλαση του κορονοϊού είναι μεγάλα και σοβαρά, με την περιοχή να καλείται να γιατρέψει τις ανοιχτές πληγές που αφήνει πίσω του ο φωνικός ιός. Ωστόσο, όπως μας εξομολογείται ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Δήμος Αλεξάνδρειας συγκριτικά με τον υπόλοιπο νομό εμφανίζει μια καλύτερη εικόνα, χωρίς φυσικά κανείς να παραγνωρίζει ή να παραβλέπει την επικινδυνότητα και κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς ο κορονοϊός δεν φαίνεται να κάνει χάρες πουθενά και σε κανέναν. Σε εμάς δεν ανεβήκαν ποτέ ιδιαίτερα. Αναλογικά και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ιμαθία, ήμασταν πάντα αρκετά χαμηλά. Βέβαια, αυτό δεν το λέω ότι εμείς σταματήσαμε την κατάσταση, την επέλαση του φαινομένου. Όμως, είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος εναρμονίζεται, ακούει, πείθεται και λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Γκυρίνης, γενικώς υπάρχει θόρυβος και ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλη την υπόλοιπη χώρα για την πορεία και εξέλιξη της πανδημίας, με την ελπίδα αυτή να αποτελέσει σύντομα παρελθόν και μια κακιά ανάμνηση. Όμως για να συμβεί αυτό, οι πάντες πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή και να μην επαναπαύονται βλέποντας τα νούμερα κάποιες φορές να μειώνονται. Και εδώ ακολουθούμε τους ρυθμούς της χώρας. Ότι είμαστε συγκριτικά λίγο καλύτεροι από κάποιους άλλους σε καλύτερη κατάσταση με μικρότερο αριθμό, αυτό δεν μας παρηγορεί, δεν μας ευχαριστεί. Προσπαθούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο να παρέμβουμε με όποιον τρόπο ώστε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και να κρατήσει και τις απαραίτητες προϋποθέσεις άμυνας προς αυτό το φαινόμενο. Τη δεδομένη στιγμή, 18 δημότες της Αλεξάνδρειας νοσηλεύονται χτυπημένοι από τον κορονοϊό, ενώ τα ενεργά κρούσματα έχουν αγγίξει τα 200. 18. 18 νοσηλεία. Νοσηλεία. Α, 18 νοσηλεία. Νοσηλεία. Ναι. Και γενικά τα κρούσματα που έχουμε καθημερινά, είτε ήπια είτε οτιδήποτε. Κοντά στα 200 περίπου χοντρικά. Είναι τα ενεργά κρούσματα τώρα, ε? Ενεργά κρούσματα, ναι. Ναι. Στο Δήμο, έτσι. Ναι, στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Η εμβολιαστική κάλυψη στο Δήμο Αλεξάνδρειας έχει μόλις ξεπεράσει το 60%. Ένα ποσοστό όμως που, όπως μας αναφέρει ο κύριος Γκυρίνης, δεν τον ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο, αφού για να χτιστεί το τείχος ανοσίας απαιτείται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας απευθύνει εκ νέου έκκληση σε μικρούς και μεγάλους να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσει η ευρύτερη περιοχή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής από την επέλαση του κορονοϊού. Για την εμβολιαστική κάλυψη, πώς είναι αυτή τη στιγμή στον Δήμο Αλεξάνδρειας? Πάνω από 60%. Είστε ικανοποιημένος ή όχι ακόμα με αυτό το ποσοστό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για τη χρήση του δημόσιου λόγου και το μέσο το οποίο έχουμε τελικά στα χέρια μας εμείς ως δημοτική αρχή, ως πολιτική, να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε μια άλλη εντύπωση στον κόσμο που να είναι ευνοϊκή υπέρ του εμβολιασμού. Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι να πραγματοποιηθούν καταδρομικές αποστολές για μαζικούς εμβολιασμούς σε χωριά του Δήμου. Στόχος είναι να προστατευτεί ο πληθυσμός από τον ιό και να μειωθούν στο ελάχιστο τα κρούσματα και οι νοσηλείες, αλλά και να μηδενιστούν οι ανθρώπινες απώλειες. Θα ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, όμως έγινε ο προγραμματισμός. Θα ξεκινήσουμε. Κάποια στιγμή, όταν θα το ξεκινήσουμε, το συζητάμε. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ελπίζει ότι κατά την εορταστική περίοδο θα επικρατήσει η λογική και ο κόσμος θα δείξει προσοχή και αυτοσυγκράτηση ώστε να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση και ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Μία σχετική αποκλιμάκωση όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Δήμος Ιθωνίας στη Χαλκιδική, καθώς τα εβδομαδιαία κρούσματα στην περιοχή άγγιξαν τα 50, τη στιγμή που όλο το προηγούμενο διάστημα ο αριθμός ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Το πολύ θετικό στοιχείο, όπως άλλωστε παραδέχεται ο Δήμαρχος Ιθωνίας Κυπαρίσης Ντέμπλας, είναι ότι η εμβολιαστική κάλυψη έχει φτάσει στο 70%, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες αποφασίζουν να κάνουν το εμβόλιο. Φυσικά, μεγάλη βοήθεια έχουν προσφέρει και οι καταδρομικοί εμβολιασμοί που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε περιοχές του Δήμου. Η Χαλκιδική, όπως άλλωστε συνέβη και στις περισσότερες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, χτυπήθηκε ανελαίητα από την επέλαση του κορονοϊού, με την περιοχή να βρίσκεται για το μεγαλύτερο μέρος από τα 2 περίπου χρόνια που διαρκεί η πανδημία στα κόκκινα και σε κατάσταση επιφυλακής. Πάντως, στο Δήμο Ιθωνίας αρχίζουν να διαφαίνονται τις τελευταίες ημέρες κάποια ενθαρρυντικά σημάδια για σχετική αποκλιμάκωση, αφού τα εβδομαδιαία κρούσματα στην περιοχή άγγιξαν τα 50, τη στιγμή που άλλες φορές ο αριθμός τους ήταν κατά πολύ υψηλότερος. Σύμφωνα με το πόρταλ που έχουμε και την ενημέρωση που έχουμε, είναι γύρω στα 50. Νοσηλεία ουσιαστικά δεν έχουμε, παρά μόνο ένα άτομο εμφανίζεται, θεωρώντας πλέον ότι δηλαδή η επικινδυνότητα του ιού αυτού δεν είναι όπως αρχικά ήταν ο COVID-19. Δηλαδή οι παραλλαγές του μάλλον δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο ήταν αρχικά. Φυσικά, όπως λέει ο Δήμαρχος Ιθωνίας Κυπαρίσης Ντέμπλας, θέλοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους ώστε κανείς να μην εφησυχάζει και άπαντες να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, τα πάντα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη, με τον κορονοϊό να μην αστείευεται. Ο κίνδυνος, όπως εξηγεί ο κύριος Ντέμπλας, βρίσκεται συνεχώς δίπλα μας και παραμονεύει. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας προσωπικά να προσέχει για να διαφυλαχθεί και η υγεία όλης της κοινότητας. Υπάρχουν θέματα, υπάρχει επικινδυνότητα. Πρέπει να υπάρχει προσοχή. Δεν εξέλιπε η πανδημία, δεν εξέλιπε ο κίνδυνος. Έχουμε κοινότητες οι οποίες, κατά την άποψή μου, έτσι, παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο αυτή τη στιγμή. Το θετικό στοιχείο των τελευταίων ημερών που φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες του Δήμου Ιθωνίας αποφασίζουν να κάνουν το εμβόλιο. Πολλοί κόσμος μαζικά θα έλεγα προστρέχει για εμβολιασμούς. Άρα όσο αφορά δηλαδή τον εμβολιασμό, κρίνω ότι είμαστε στη θετική κατεύθυνση με πάρα πολλούς εμβολιασμούς όπως είπα. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα η εμβολιαστική κάλυψη στο Δήμο Ιθωνίας να ήταν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και σίγουρα να μην ικανοποιούσαν τους υπεύθυνους του Δήμου, οι οποίοι θα περίμεναν μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συνεχείς εκκλήσεις τους για εμβολιασμούς. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε άρδιν προς το καλύτερο και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά χτίζεται το πολυπόθητο τείχος ανοσίας. Θεωρώ πάντως ότι πλέον είμαστε χαμηλά. Πιστεύω ότι είμαστε γύρω στο 50%. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πάνω από το 70% πλέον εμβολιαστικά σε όλο το Δήμο. Με δεδομένο ότι ο κόσμος λόγω και της επερχόμενης εορταστικής περίοδου θέλει να βγει έξω, να ψωνίσει, να διασκεδάσει χωρίς περιορισμούς και να βρεθεί κοντά σε οικεία πρόσωπα, έχει οδηγήσει πολλούς δημότες του Δήμου Ιθωνίας να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Ενώ σημαντική βοήθεια ώστε να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στην περιοχή έχουν προσφέρει και οι καταδρομικοί εμβολιασμοί από το Κέντρο Υγείας, αφού όπως μας ενημερώνει ο κύριος Ντέμπλας, στους εμβολιασμούς που πραγματοποιήθηκαν στη Σικιά εμβολιάζονταν κάθε φορά 150 έως και 190 άτομα. Άρα ο κόσμος, πιστεύω και αντιλαμβανόμενος την επικινδυνότητα, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορεί να έχει την ελευθερία όσο αφορά την πρόσβασή του σε υπηρεσίες, σε εστιατόρια, καφετέρες κτλ. Θα έλεγα ότι παρεκκινήθη έστω και αναγκαστικά και προσέτρεξε προς εμβολιασμό. Από την άλλη, ένα αρνητικό φαινόμενο που παρουσιάζεται σε κάποια σημεία του Δήμου, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Ιθωνίας, είναι ένα κίνημα αντιεμβολιαστών, το οποίο προσπαθεί να επηρεάσει μερίδα πολιτών από το να κάνουν το εμβόλιο. Φυσικά έχει κάποια τέτοια θέματα, κάποια φαινόμενα. Υπάρχει μια ομάδα η οποία, θα έλεγα, δεν είναι υπέρ του εμβολιασμού. Αυτό που τονίζει με νόημα ο κύριος Ντέμπλας είναι πως το μόνο όπλο της κοινωνίας απέναντι στον φωνικό ιό είναι το εμβόλιο και πρέπει όλοι να το κάνουν για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους. Άλλωστε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το οφείλουμε πάνω απ' όλα στα παιδιά μας. Αυξάνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι περιπτώσεις παιδιών που στερούνται το αγαθό της εκπαίδευσης, καθώς οι γονείς τους αρνούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον κορονοϊό. Από τα 70 παιδιά, τα 50 μένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ πάνω από 10 είναι οι περιπτώσεις που αφορούν τις αίρες. Με σκοπό να μπει φρένο σε αυτό το φαινόμενο, τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και Δικαιοσύνης κατέθεσαν από κοινού τροπολογία που προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις στους γονείς αρνητές που κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τις τάξεις.
Τουλάχιστον 70 παιδιά δεν παρακολουθούν μαθήματα λόγω των αρνητών γονέων τους σε ολόκληρη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κεντρική Μακεδονία. Από τα 70 παιδιά, τα 50 διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ πάνω από 10 είναι οι περιπτώσεις που αφορούν τις ΣΕΡΕΣ. Σημειώνεται πως πριν περίπου 3 εβδομάδες, όπως είχε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ της η Βόρεια.gr, οι περιπτώσεις παιδιών στη Θεσσαλονίκη που δεν παρακολουθούσαν μαθήματα ήταν 31, ενώ σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία ήταν συνολικά 37. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Μα Μπαχαράκη, είναι μάλλον βέβαιο πως ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος. Τα 77 παιδιά αφορούν τις επίσημα καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Έχουμε εντοπίσει και άλλα παιδιά που λείπουν για καιρό από το σχολείο και εμφανίζουν αργότερα δικαιολογητικά από γιατρούς. Γεγονός που μας έχει εφιστήσει την προσοχή. Τονίζει. Παράλληλα, συνολικά 8 εκπαιδευτικοί στην Κεντρική Μακεδονία έπαψαν να διδάσκουν καθώς αρνούνται να υποβληθούν σε τεστ ή και να φορέσουν μάσκα. Στους συγκεκριμένους, η πολιτεία έχει προχωρήσει αναστολή πληρωμής των μισθών τους. Μετά τα απανοτά περιστατικά με γονείς αρνητές σε όλη τη χώρα, τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης κατέθεσαν από κοινού τροπολογία στη Βουλή που προβλέπει φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή για τους γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο επικαλούμενοι τον κορονοϊό ή άλλους λόγους. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την υποχρεωτική φοίτηση μέχρι και το γυμνάσιο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή. Ξεκίνησε η απομάκρυνση αμιάντου από το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Εκτιμάται ότι έως τα τέλη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του κτηρίου και η απομάκρυνση των σημαντικών ποσοτήτων αμιάντου. Το συγκεκριμένο κτίριο στέγαζε τη μονάδα μεσογειακής ανεμίας μετά από τεχνική έκθεση μηχανικού κρίθηκε ως ακατάλληλο τόσο λόγω του αμιάντου όσο και εξαιτίας καθυζήσεων. Ξεκίνησε σήμερα η αποξήλωση και απομάκρυση πλακών αμιάντου σε παλιό κτίριο στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Σταύρου Καλαφάτη, του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρη Μπίλια και του διοικητή της 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα και πέρα από όλα τα άλλα, σε αυτό το κτίριο υπάρχει και το θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας. Όπως ξέρετε, ο αμίαντος είναι ένα υλικό το οποίο είναι επικίνδυνο. Η απομάκρυνσή του απαιτεί ειδικά συνδικευμένα συνεργεία. Γίνεται με όλους τους κανόνες ασφάλειας προκειμένου να απομακρυνθεί ο αμίαντος από το συγκεκριμένο κτίριο. Εκτιμάται ότι έως τα τέλη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του κτιρίου και απομάκρυνση των σημαντικών ποσοτήτων αμιάντου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 135.000 ευρώ, με το έργο να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το επικίνδυνο φορτίο θα μεταφερθεί από την ανάδοχη εταιρεία σε ειδικό χώρο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Νορβηγία. Το συγκεκριμένο κτίριο στέγαζε τη μονάδα μεσογειακής ανεμίας. Μετά από τεχνική έκθεση μηχανικού, κρίθηκε ως ακατάλληλο τόσο λόγω του αμιάντου όσο και εξαιτίας καθυζήσεων. Στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτως ή άλλως έχει θέσει στην πρώτη γραμμή πρακτικές που βοηθούν την στήριξη και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την προστασία του. Ειδικά εδώ σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε την απελευθέρωση ενός ζωτικού χώρου που θα βοηθήσει στον ευρύτερο σχεδιασμό του νοσοκομείου, ώστε να καταστεί ακόμα πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό και να εξυπηρετεί όχι μονάχα την περιοχή εδώ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά όλη την ευρύτερη περιοχή. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Οδυσσέας Κάτσακας, δήλωσε ικανοποιημένος με την απομάκρυνση του αμιάντου. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου και ανακοίνωσε ότι το 2022 θα ξεκινήσει η ενεργειακή αναβάθμισή του. Σαφείς αιχμές σε κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης αφήνουν οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως λένε, προβάλλουν συνεχώς αρνητικά την πόλη στο θέμα του κορονοϊού, γεγονός που αποθαρρύνει τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν, οι κρατήσεις για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν καταβαραθρωθεί, αγγίζοντας μόλις και με τα βίας διψήφιο νούμερο, με τους περισσότερους ξενοδόχους να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν το μέλλον τους να διαγράφεται δυσίωνο. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας και απόγνωσης, καθώς ο κλάδος τους πλήττεται ανεπανόρθωτα, με τη ζήτηση για την εορταστική περίοδο να μην θυμίζει σε τίποτα τις παλιές ένδοξες εποχές, όπου οι πληρότητες άγγιζαν το απόλυτο. Η συζήτηση είναι μηδενική και για τα Χριστούγεννα, αλλά και για την περίοδο της πρωτοχρονιάς. Σε τίποτα δεν θυμίζει
εποχές παλαιότερες. Όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σιμιακός, με το παράπονο, την οργή και την αγανάκτηση να ξεχυλίζουν, οι ξενοδόχοι κυριολεκτικά στενάζουν, ασφικτιούν με τα πρωτόγνωρα δεδομένα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ειδικά αυτόν τον μήνα, όπου τα έξοδα και οι οικονομικές υποχρεώσεις τους έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Φυσικά και στενάζουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει και πάρα πολλές υποχρεώσεις οικονομικές προς τους εργαζομένους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε χαμηλές πληρότητες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον υψηλό ενεργειακό κόστος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε COVID, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 1002. Μάλιστα, θέλοντας να αποτυπώσει τη ζωφερή πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τονίζει πως είτε είναι ανοιχτή είτε κλειστή, είναι το ίδιο και το αυτό, καθώς ψάχνουν τον πελάτη με το κιάλι. Νομίζω ότι απλά η οικονομία φέθηκε στο ελεύθερο και απλά είμαστε ανοιχτοί, αλλά ουσιαστικά είμαστε κλειστοί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι πόρτες των ξενοδοχείων ναι, μεν είναι ανοιχτές, αλλά δεν εξυπηρετούν κάποιον. Πάντως, οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως των μεγάλων πανελλαδικών καναλιών, αφού, όπως λένε, ευθύνονται σε τεράστιο βαθμό για το γεγονός ότι οι κρατήσεις τους έχουν καταβαραθρωθεί από το 60% στο 15%, ίσως και ακόμη λιγότερο, για το αμέσως προσεχές διάστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτή οικονομία και να κάνουμε κρευγαλές, πώς να σου το πω τώρα, ανακοινώσεις περί πληρωτήτων, και από την άλλη εμείς που είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να βλέπουμε ότι οι πληρότητες μας μεταβίας αγγίζουν διψήφιο νούμερο μεταβίας. Και αυτό διότι, όπως εξηγούν, υπάρχει καθημερινά συνεχής αρνητική προβολή της Θεσσαλονίκης λόγω του κορονοϊού, κάτι που αποθαρρύνει τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους τουρίστες να κλείσουν κάποιο ταξιδιωτικό πακέτο για να επισκεφτούν τη συμπρωτεύουσα. Κάθε φορά έχουν απευθεία σύνδεση έξω από τις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω δει καμία απευθεία σύνδεση από κάποια άλλη ΜΕΘ πανελλήνιος. Και όλο αυτό εδώ το πράγμα, όσο και να θέλει ο άλλος να ταξιδέψει, είτε εγχώριος είτε ξένος τουρίστας, λειτουργεί ανασταλτικά. Σου λέει θα πάω στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω τίποτα. Θα πάω, θα κολλήσω. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα ξενοδοχεία, ξέρετε, πάντα τηρούν μέτρα, κανονισμούς, ελέγχουμε, πρωτόκολλα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι για κάποιον ο οποίος έχει πάρει τα μέτρα αυτοπροστασίας. Από την άλλη, από τα βέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης δεν γλιτώνει ούτε η κυβέρνηση, καθώς, όπως επισημαίνει με νόημα ο κ. Σιμιακός, ευθύνεται για το κατά πόσο η ΜΕΘ αναπληθυσμός στη Θεσσαλονίκη είναι ανάλογος με της Αττικής και μονίμως προβάλλεται το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η φασαρία, όλος αυτός ο τόρος που γίνεται καθημερινά, η Θεσσαλονίκη το ένα, η Θεσσαλονίκη βράζει, δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Καταλάβατε. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα είναι πανελλαδικό, είναι πανευρωπαϊκό. Αλλά με το να λέμε συνέχεια το πρόβλημα, πρέπει να δούμε τη λύση του προβλήματος. Και στην προκειμένη περίπτωση, μια λύση του προβλήματος είναι να αυξηθούν οι ΜΕΘ. Οι ξενοδόχοι της συμπρωτεύουσας βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση και, όπως λένε, κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να βοηθήσουν τον κλάδο να σταθεί και πάλι στα πόδια του, ζητώντας λεπτότερους χειρισμούς στο θέμα της πανδημίας. Άλλωστε, όπως εξηγούν, με τα υπάρχοντα δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να μιλά για ανοιχτή οικονομία, με τον κλάδο να κινδυνεύει να υποστεί τα χειρότερα. Παράπονα κάνουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων, καθώς, όπως λένε, αυξάνονται μέρα με τη μέρα οι περιπτώσεις όπου οι μισθωτές δεν τους καταβάλουν τα ενίκια, με αποτέλεσμα και εκείνοι να αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Φυσικά, όπως λένε, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες των επαγγελματιών να ανταπεξέλθουν, όμως, όπως αναφέρουν, επί μήνες έβαλαν πλάτη για να στηρίξουν την πληττόμενη από την πανδημία αγορά. Από τα κουρεμένα ενίκια, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων πέρασαν στα ενίκια του αέρα, καθώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που οι μισθωτές δεν καταβάλουν το συμφωνημένο μίσθωμα στους μήνες που ακολούθησαν την παύση του ευνοϊκού μέτρου που ίσχυσε ως το καλοκαίρι. Αυτό το διάστημα όμως, μετά την λήξη της οικονομικής ενίσχυσης, της επιδότησης των μισθωμάτων από το κράτος, καταβάλλοντας το 80% στους λογαριασμούς των εκμισθωτών, έχουν ξεκινήσει να αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα, το οποίο ήταν εν μέρει αναμενόμενο, αλλά όχι δυστυχώς να εμφανιστεί με τέτοιο ρυθμό και τόσο σύντομα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, Κώστα Χαϊδούτη,
Μεγάλος είναι ο αριθμός των ιδιοκτητών καταστημάτων οι οποίοι κάνουν παράπονα για ανίσπρακτα ενίκια, είτε πρόκειται για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε για λιανεμπορικούς. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να βρίσκονται και αυτοί σε δύσκολη θέση, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι μια σχέση συνεργασίας και ο ιδιοκτήτης έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, φορολογικές κυρίως. Ως εκ τούτου, αν δεν εισπράττει το μίσθωμα στην ώρα του, θα δυνατεί και εκείνος να στη δική του συνέπεια δεν θα είναι στην ώρα του. Το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου έληξε τον Ιούνιο και αφού προηγουμένως η αγορά είχε ανοίξει και οι επιχειρήσεις είχαν επαναδραστηριοποιηθεί. Ωστόσο, η επαναφορά στην κανονικότητα δεν συνοδεύτηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις από την καταβολή των ενοικίων από πλευράς μισθωτών. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν παραβλέπουν το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ακόμη και σήμερα προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους και να ορθοποδήσουν, όμως και εκείνοι τονίζουν πως επί μήνες έβαλαν πλάτη στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα στη δύσκολη εποχή της πανδημίας. Εξαιτίας των της πανδημίας και επειδή βρισκόμαστε όλοι σε μια αναταραχή, ίσως φοβούνται κάποιοι και δεν είναι ακριβώς η έννοια του δίστροπου, όπως να το πω έτσι νομικά αποδίδοντας αυτόν τον όρο, αλλά ίσως τηρούν μια στάση αναμονής. Παρ' όλα αυτά όμως οι υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις. Τα φαινόμενα των καθυστερήσεων στην καταβολή ενοικίων είναι πολλά και οι καθυστερήσεις σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τον ένα μήνα και αφορούν περισσότερα του ενός ενίκια. Η αγορά έχει μπει σε περιπέτειες λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων του κορονοϊού που είναι αλυσιδωτές και επηρεάζουν και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Με τις παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων αυτή τη στιγμή έχουν εισπραχθεί και κάποιες χιλιάδες ευρώ ως μισθώματα, ως αποζημιώσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει κάποιοι να το κάνουν σαν σύστημα. Ο κύριος Χαϊδούτης επισημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναπροσαρμογές στα ενίκια, ενώ τονίζει με νόημα ότι δεν μπορούν οι εκμισθωτές να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις μισθωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που αρκετοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αδυναμία ίσπραξης του ενοικίου από τους επαγγελματίες. Πάρα πολλοί ήδη είχαν στο μυαλό τους να μπουν στη λογική των επαναδιαπραγματεύσεων των μισθωμάτων λόγω της πανδημίας κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι δυσχερές να διευκρινιστεί για τον λόγο ότι ήδη προερχόμασταν όλοι από μια υπερδεκαετή κρίση όπου είχαν υποστεί η πλειονότητα των επαγγελματικών κυρίως μισθώσεων είχαν υποστεί σοβαρά κουρέματα. Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, η κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός δεν ευθύνεται μόνο για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενοικίων, αλλά όπως άλλωστε έχουν υποστηρίξει επανειλημμένως και οι εκπρόσωποι του εμπορίου, για τα λουκέτα σε καταστήματα που πλέον μένουν ξενίκιαστα, ακόμη και σε περιοχές του κέντρου της συμπρωτεύουσας. Το λιανεμπόριο και η εστίαση στην Πέλα πλήττονται ανεπανόρθωτα, με την αγορά κυριολεκτικά να στενάζει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και της οικονομικής δυσπραγίας της πλειοψηφίας του κόσμου που έχει γονατίσει από τις πολλές υποχρεώσεις με πληρωμές φόρων και λογαριασμών. Οι περισσότεροι επαγγελματίες ελπίζουν να αντιστραφεί το κλίμα προς το καλύτερο την εορταστική περίοδο, περιμένοντας τους καταναλωτές να ψωνίσουν για να μπορέσουν και εκείνοι να επιβιώσουν και να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Μία από τις χειρότερες περιόδους διάγει η αγορά στην Πέλα, με την κατάσταση να είναι δραματική, οριακή. Βλέπετε, κάτι ο φόβος με την πανδημία του κορονοϊού, κάτι τα περιοριστικά μέτρα, αλλά φυσικά και το άδειο πορτοφόλι μεγάλης μερίδας του κόσμου είναι ανασταλτικοί παράγοντες ώστε η καταναλωτική πελατεία να έχει μειωθεί στο ελάχιστο και πλέον οι καταστηματάρχες ψάχνουν να βρουν πελάτη με το κιάλι. Η αγορά δεν είναι και στις καλύτερες μέρες. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που γνωρίζαμε που έχει συσσωρεύσει η πανδημία. Ο κόσμος είναι τρομερά επιφυλακτικός. Άλλοι κυκλοφορούν, άλλοι είναι προσεκτικοί, δεν κυκλοφορούν. Η πλειοψηφία των πολιτών της Πέλας, όπως μας εξομολογείται ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ιορδάνης Τσότσος, είναι προβληματισμένη και άκρως επιφυλακτική, φοβούμενη τα χειρότερα. Σε πρώτη προτεραιότητα έχουν θέσει τις ανάγκες της καθημερινότητας και την πληρωμή των λογαριασμών και αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τα ψώνια και τις αγορές. Έτσι λοιπόν, λιανεμπόριο και εστίαση βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, με αρκετούς επαγγελματίες να είναι σε απόγνωση, αφού τίθεται για αυτούς σοβαρό θέμα επιβίωσης. Αυτά που χρειάζεται δηλαδή, όπως είναι τα τρόφιμα, αυτά περισσότερο. Βέβαια έχουν πληγεί οι κλάδοι, είναι γνωστό αυτό, το έχουμε επισημάνει και στην πολιτεία, ειδικότερα το λιανεμπόριο στην περίοδο της πανδημίας, έχει τρωθεί πάρα πολύ.
και η εστίαση. Δεν ξεφεύγει και η εστίαση από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ο κύριος Τσότσος επισημαίνει με νόημα ότι η πολιτεία θα πρέπει να ενστερνιστεί τις απόψεις που έχει καταθέσει ο επιμελητηριακός κόσμος γενικότερα για τις επιχειρήσεις, καθώς αν εκείνες καταρρεύσουν, θέσεις εργασίας δεν θα υπάρχουν ούτε για δείγμα. Γιατί αν δεν επιζήσουν οι επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Αυτά είναι αλληλένδετα. Και ειδικότερα στην περιφέρεια, που οι επιχειρήσεις είναι μικρές, είναι προσωπικές, οικογενειακές, αλλά είναι αυτές που δίνουν και θέσεις εργασίας. Είσαι ένα, είσαι δύο άτομα. Τώρα, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσότσος, οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην περίοδο των εορτών, για να μπορέσουν να αυξήσουν τους συρρυκνωμένους τζίρους τους, να ξεπληρώσουν τα χρέη, να ανασάνουν οικονομικά, έστω και προσωρινά, αλλά και να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Δεν είναι και στα καλύτερά της, έχει προβλήματα. Οι τζίροι έχουν χαθεί, περιμένουν τώρα τα Χριστούγεννα να δούμε τι θα γίνει με τους μισθούς και με τις συντάξεις για να κινηθεί. Ελπιστούμε ότι κάποια κίνηση θα γίνει. Όχι σπουδαία πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει. Λόγω της κατάστασης με την πανδημία, εορταστικές εκδηλώσεις στην Πέλα δεν θα πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όμως γίνονται συνεχείς εκκλήσεις σε όλο τον κόσμο να στηρίξει κατά την εορταστική περίοδο τις τοπικές αγορές με όσες δυνάμεις έχει ο καθένας. Άλλωστε, όπως λέει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας, τη δεδομένη περίοδο οι πολίτες θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με φόρους και άλλες υποχρεώσεις, οπότε τα ψώνια θα τους ματώσουν ακόμη περισσότερο οικονομικά. Προτροπές όμως και ενοχλήσεις να στηριχθεί η αγορά, να βγει ο κόσμος, να γίνει μια κίνηση. Ευελπιστούμε ότι θα βγει κόσμος λόγω των ημερών αυτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οπωσδήποτε όμως τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά και τόσο ευχάριστα όσο τα περιμέναμε. Αυτό το είδαμε και με την Black Friday που έγινε. Δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως και στην περίοδο των εκτόσεων κινήθηκε λίγο η αγορά, όχι όμως τα μέγιστα. Αυτό που τονίζει ο κύριος Τσότσος είναι ότι οι άπαντες περιμένουν πώς και πώς να τους καταβληθούν μισθοί και συντάξεις, ενώ και οι αγρότες του νομού, που αποτελούν και την πλειοψηφία, αναμένουν την ίσπραξη αποζημιώσεων και επιδομάτων για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα, αλλά και να ξοδέψουν και κάποια χρήματα στην αγορά που δυστυχώς στενάζει. Όλοι τους γνωρίζουν τα προβλήματα και δεν περιμένουν θαύματα, όμως ελπίζουν σε κάτι καλύτερο για να καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Οι πράσινοι παπαγάλοι ομορφαίνουν με την παρουσία τους στα πάρκα της Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των εντυπωσιακών πτηνών στο αστικό περιβάλλον όλο ένα και αυξάνεται, ενώ πετούν και κουρνιάζουν σε πολλές περιοχές της πόλης, στην περιοχή του Δημαρχιακού Μεγάρου, εντός της ΔΕΘ, στο γήπεδο της Τούμπας και στο ρέμα της Πηλαίας. Τις δικές τους αποικίες σε πολλά πάρκα της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει οι πράσινοι παπαγάλοι. Ο αριθμός τους στο αστικό περιβάλλον όλο ένα και αυξάνεται. Αν στρέψουμε το βλέμμα μας ψηλά, θα τους θαυμάσουμε τόσο του πάρκου Ξαρχάκου, στο ρέμα της Πηλαίας, στην Τριανδρία, ενώ πρόσφατα έκαναν την εμφάνισή τους και στο παρόχθιο δάσος του Γαλλικού ποταμού. Στην αρχή ήταν πολύ σπάνιο. Το βλέπαμε στο πάρκο εκεί πίσω, κοντά στον πύργο που είναι του Ξαρχάκου που λέμε, σε κάποια δέντρα, κυρίως εκεί, αλλά μετά το έχουμε δει και στο ρέμα της Πηλαίας και στην Τριανδρία και στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, στην Τούμπα, έχει επεκταθεί δηλαδή. Πρόκειται για παπαγάλους του είδους δαχτυλιδολέμη, που έχουν μακριά πράσινη ούρα και μπορεί το μήκος τους να φτάσει μέχρι και τα 40 εκατοστά. Στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται τα τελευταία 25 χρόνια. Αρχικά ο αριθμός τους ήταν μικρός, σταδιακά όμως ο πληθυσμός τους αυξάνεται και αυτή την περίοδο ξεκινούν τα ζευγαρώματά τους. Δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο έχει έρθει από Ινδία και από Αφρική, εκεί είναι η φυσική του εξάπλωση. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς βρίσκεται τώρα στην φύση, υπάρχουν διάφορα που λέγονται, αν δηλαδή κάποιοι τα είχαν, τα βαρεθήκαν και τα αφήσαν. Υπάρχει και μια υπόθεση για την Αθήνα που λένε ότι κάποιος θα έχει εισάγει και σε ένα κλουβί το οποίο έμεινε πολύ καιρό και δεν μπορούσε να τα εκτελονίσει, τελικά απελευθερώθηκαν. Σημασία έχει ότι εδώ και δεκαετίες στην πραγματικότητα είναι στη Θεσσαλονίκη και κατά κάποιο τρόπο είναι πλέον ένα πουλί της πανίδας της πόλης. Όπως αναφέρει ο κ. Μπούσμπουρας, πιο πιθανό είναι να τα εντοπίσουν στα κλαδιά των δέντρων οι περαστικοί είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, όταν κουρνιάζουν στα πάρκα και σε χώρους πρασίνου της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη όμως είναι έτσι πολύ συνηθισμένο, αν έχει κανείς λίγο προσέχει, μπορεί να το δει σε πολλά μέρη. Κυρίως όμως όπου υπάρχουν συστάδες με
δέντρα μεγάλης ηλικίας, όπου εκεί μπορεί να φτιάξει τη φωλιά του. Εδώ τώρα φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί και τρέφεται με διάφορους καρπούς που είναι πάνω στα δέντρα. Επίσης μπορεί και φωλιάζει σε κάποιες τρύπες που έχουν ανοίξει κάποια άλλα πουλιά, όπως είναι υδροκολάπτες. Βέβαια δεν έχουμε στην πόλη, έχουμε όμως ψαρόνια που επίσης ανοίγουν τρύπες. Σε ολόκληρη τη χώρα, με βάση την παρατήρηση των ειδικών, εκτιμάται πως υπάρχουν περίπου 3.000 παπαγάλοι, οι οποίοι εκτός από τη Θεσσαλονίκη επιλέγουν για βάση τους την Αθήνα, τη Ρόδο και την Κρήτη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.